Με σένα και εμένα, κι όπου μας βγει, τσάω αντένα. Τσάω σε όλη την Ελλάδα, τσάω στην Κύπρο, αλλά τσάω και στην Αμερική. Τσάω σε όλους εσάς που θα μείνετε και τη δεύτερη Κυριακή κοντά μας για να παρακολουθήσετε πολλά παιχνίδια, να συμμετέχετε όμως μαζί μας. Και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχάσω να σας πω και από πού να αρχίσω η καημένη, ποιους θα φιλοξενήσει σήμερα το τσάο της Κυριακής, το οποίο θα σας κρατήσει συντροφιά για τρεις ολόκληρες ώρες. Να αρχίσω λοιπόν πρώτα από τους Έλληνες καλεσμένους. Να πω ότι κοντά μας, κυρίες και κύριοι, θα είναι η Μιμή Ντενίση. Σε καυτές ερωτήσεις, σε ερωτήσεις που δεν έχει απαντήσει τόσα χρόνια όπου είναι, που βρίσκεται στο βρίσκεται στο θέατρο αλλά και στην τηλεόραση. Και πάμε τώρα στο ξένο ρεπερτόριο και στους ξένους διάσημους, όπως σας είχα πει την προηγούμενη Κυριακή. Να αρχίσω λοιπόν και να πω ότι μαζί μας βρίσκονται οι εκεντρικοί που ξέρω ότι όλη η νεολαία από την αρχή που είμαστε εδώ στο Τσάο, από τις 4 η ώρα έχει ανάψει το τηλεφωνικό κέντρο από νεολαία η οποία θέλει να γνωρίσει από κοντά. Ποιους? Army of Lovers! Η στρατιά, των εραστών θα είναι κοντά μας. Σε κεντρική σπουδαίοι θα τους ακούσετε, θα τους παρακολουθήσετε και θα ακούσουμε όλοι μαζί, κυρίες και κύριοι, τι έχουν να μας πούν. Στη συνέχεια θα είναι μαζί μας μια ξανθιά πανέμορφη Αγγλίδα, η οποία είναι και αυτή διάσημη και ειδικά για το Τσάο Αντένα έρχεται. Όπου να είναι, σε λίγο προσγειώνεται στο αεροδρόμιο με το προσωπικό της αεροπλάνο και θα επισκεφτεί το Τσάο που θα σας χαρίσει ζωντάνια και πολλά τραγούδια. Και είναι λοιπόν η Kim Wilde! Να σας πω και κάτι τώρα μεταξύ μας, γιατί ξέρετε ότι εγώ τα λέω πάντα στον αέρα, ότι πήραμε από κάποια άλλα ανταγωνιστικά κανάλια το Μίτσο, ένα παλιατζή ο οποίος θα έρθει εδώ και ζωντανά μπροστά στα μάτια χιλιάδων, εκατομμυρίων τηλεθεατών θα προσπαθήσει να κάνει μία τηλεοπτική δημοπρασία, κορίτσια. Δεν αποκαλύπτουμε το όνομά του προς το παρόν, στη συνέχεια θα τα πούμε. Όμως εσείς, κυρίες και κύριοι, χαμόγελο, αισιοδοξία, μείνετε μαζί μας στο κυριακάτικο αυτό Τσάο, γιατί σας περιμένουν πολλά παιχνίδια και βέβαια δεν θα πρέπει να ξεχνάτε να επικοινωνείτε και να τηλεφωνείτε. Θα σας πούμε και τις εκπλήξεις, περισσότερες εκπλήξεις έχει το Τσάο σήμερα, αλλά η πρώτη έκπληξη σήμερα είναι και ο πρώτος καλεσμένος του Τσάο. Ο πρώτος καλεσμένος του Τσάο δεν είναι καθόλου γνωστός, είναι άσημος και θέλει μέσα από την εκπομπή μας να προβληθεί και να γίνει γνωστός σε όλους εσάς. Να δείτε πώς τον λένε, πώς θυμόσαστε εσείς πώς τον λένε. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι το όνομά του, αφού είναι άσημος, πού να θυμάμαι κορίτσια το όνομά του. Τώρα θα το αποδείξετε με το χειροκρότημά σας πόσο γνωστός είναι αυτός ο νέος ηθοποιός που ισχυρίζεται ότι είναι και πάρα πολύ ωραίος. Θα δούμε τώρα πόσο ωραίος είναι και πόσο διάσημος είναι, αφού τον λένε το μικρό του Απόστολο. Γεια σου, Απόστολε! Γεια σας, το λάθος που έκανες να με φωνάξεις σήμερα στην εκπομπή σου θα το πληρώσεις πολύ ακριβά. Γιατί? Θα καταλάβετε σε λίγο τι σημαίνει. Τώρα λες εκπομπή μου και με πληγώνεις αφάνταστα. Ναι, τώρα πια δεν είπα ακούστη στην κυρία Ρούλα. Καλά, πώς είσαι στημένο σε ένα απογευματινό σοου. Όπως θέλω, θα φοράω ό,τι θέλω. Τώρα είμαι καλεσμένος, κάνω ό,τι θέλω. Και άμα θέλω, παρουσιάζω κιόλας μόνος μου. Τι όχι. Τι. Καλά, εντάξει. Το πρόγραμμα. Είσαι πάλι όμορφη. Πάρα ναι, δεν μου λες κάτι, μπορείς να μου εξηγήσεις γιατί δεν είσαι φέτος στο Τσάο. Δεν είμαι φέτος στο Τσάο. Γιατί? Ενώ θα το ήθελα πάρα πολύ, διότι δεν προλαβαίνω. Έγινες διάσημος. Με το θέατρο. Έχω το θέατρο, το οποίο δεν προλαβαίνω να πηγαίνω στο θέατρο Βρετάνια να παίζω στο θέατρο που λέγεται το έργο μας ο κύριος Αμιλκάρ. Να πω ποιοι άλλοι παίζουνε. Θες να το πεις τώρα? Να το πω τώρα. Να το πεις αφού θέλεις τώρα, φάρξε τώρα, μην το χαλάσουμε το χατήρι. Καλεσμένος πρώτος. Ο κύριος Σακύρογλου, η κυρία Διαβάτη, η κυρία Πόπη Παπαδάκη, ο κύριος Χαϊκάλης και η κυρία Μουρούζη. Πότε αρχίζετε? 14 Οκτώβρη έχουμε πρεμιέρα. Σήμερα τι ήρθες εδώ να κάνεις το Τσάο, για να πειράζεις τα κορίτσια? Ήρθα να σας δω, να δω τα κορίτσια τα όμορφα, να δω εσένα και να σας πω και διάφορα που έχουμε να πούμε μαζί. Και να χορέψουμε, μπορούμε λίγο μουσική να πούμε. Πω, καταστράφηκα πάλι, με δύο τρελούς έχω. Τι θέλεις, παιδί μου, να χορέψεις? Έχεις κάνει πρόβα? Όχι, δεν χρειάζεται. Πώς θα χορέψεις? Γιατί πέρυσι κάναμε πρόβα. Τι πέρυσι κάναμε? Κάναμε μερικές προβούλες. Πώς θα γίνει? Έτσι θα χορέψουμε τώρα. Εντάξει, ωραία. Όπως να είναι.
ήρθανε. Ξέρω γιατί ήρθες. Για την Kim Wilde ήρθες. Και για τους Army of Lovers ήρθες. Μια χαρά είσαι. Και για την Τενίση ήρθες. Και για τον Μίτσο τον Παλιατζή ήρθες. Και για να κερδίσεις τα δώρα τα σπουδαία των τηλεθεατών. Γι' αυτό το σκοπό ήρθες. Αλλά κορίτσια, εμείς δεν τον αφήνουμε. Τον αφήνουμε. Όχι! Για να ακούσω. Ποιο είναι το πιο δυνατό χειροκρότημα. Να σας πω κάτι, τώρα θα τα χαλάσουμε εδώ πέρα δηλαδή. Πάλι τις μαστιγόνες. Χειροκρότημα στον Απόστολο, πιο ζωντανό από μένα. Βέβαια, μα και πιο ζωντανό, πιο δυνατό. Αποδείξτε λοιπόν, για τον Απόστολο, να ακούσω. Παιχνίδι της πίστης. Τι είναι το παιχνίδι της πίστης? Καινούριο είναι. Είναι ο μυστηριώδης καλεσμένος. Δίνουμε στοιχεία σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Μάλιστα. Και στο τέλος μας παίρνουν τηλεθεατές και μας λένε για ποιον καλεσμένο πρόκειται και κερδίζουν δώρα. Αλλά πρέπει να παρακολουθούν το τσάο από τώρα μέχρι και το τέλος της εκπομπής. Τι πιο εύκολο και τι πιο όμορφο. Καλά, για να δούμε εσύ αν θα μπορέσεις, έλα κούκλα μου κοντά μας, να προσπαθήσεις να βρεις ποιος είναι ο καλεσμένος. Έλα μαζί μας να μας δώσεις τα πρώτα στοιχεία. Γεια σου, κούκλα μου. Από ονειροπαρμένο στην κρατική τηλεόραση, βρέθηκε στα βήματα του Ντάστι Χόφμαν με την Τούτσι στη σκηνή και αργότερα με τον Αριστοφάνη στην επίδαυρο. Ποιος είναι? Ποιος είναι? Τα πρώτα στοιχεία. Ποιος είναι, δεν λέμε ποιος είναι. Θα πρέπει να βρουν τηλεθεατές μέχρι το τέλος της εκπομπής. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Και τώρα, επειδή ζήτησες να μένει συνέχεια με τα κορίτσια μόνο σου, ναι, και να φεύγω εγώ. Θα χορέψουν κορίτσια τώρα. Φεύγω εγώ, ναι, και σ' αφήνω στα χέρια, στα πόδια, στα μάτια όλων των κοριτσιών τα οποία έχουν ετοιμάσει. Καλά, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Ειδικά πολύ, για ευχαριστώ, σήμερα μία χορογραφία. Α, και τραγούδι βεβαίως. Και μείνε μαζί του. Και να πεις αυτό το τραγούδι, μπορείς? Όχι, ακριβώς έτσι δεν μπορώ να το πω. Τα λόγια τα ξέρεις? Περίπου.
Μην το πούμε αυτό, θα πούμε άλλο μετά. Θα πείτε άλλο, έχετε τυποθεί. Παιδιά, πολύ ωραία τα κουστούμάκια σας, με γεια. Α, μην του δίνετε σημασία, διότι ήρθε εδώ για να μας καταστρέψει. Περνάμε στο πρώτο παιχνίδι. Είναι το παιχνίδι της επιλογής. Έχουμε πάρα πολλές γραμμές στον αέρα και θα παίξουμε το παιχνίδι αυτό, το οποίο δεν είναι καθόλου δύσκολο. Για πρώτη φορά το παίξαμε την προηγούμενη Κυριακή. Οι τηλεθεατές, καλός ή κακός, δίνουν απαντήσεις προτού εγώ δώσω τις ερωτήσεις. Και στη συνέχεια, αφού μας δώσουν τις απαντήσεις πάντα με ναι ή όχι, θα τους πούμε τι κερδίζουν. Σημείωσε πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το παιχνίδι την προηγούμενη Κυριακή με πολλά τηλεφωνήματα. Μας το ζητήσατε και είμαστε πανέτοιμοι να το παίξουμε μαζί σας. Θα βοηθήσει και ο Απόστολος, θα βοηθήσουν και οι πανέμορφες κοπέλες οι οποίες κρατάνε τα ναι και τα όχι. Και είναι μαζί μας, γραμμές στον αέρα και αρχίζουμε, Απόστολε. Έλα δίπλα μου, Απόστολε. Πάμε, δίπλα σου. Δίπλα σου, καλώς για... τα κορίτσια μας. Και η Δήμητρα, δεν την ήξερες από πέρσι τη Δήμητρα, έλα Δήμητρα κοντά μου. Η Δήμητρα είναι η κοπέλα, το δεξί μας χέρι. Βοηθάει και σημειώνει. Αυτό δηλαδή. Το δεξί. Ναι. Είσαι αριστερόχειρο. Όχι, αυτό. Α, εντάξει τότε. Δήμητρα, είμαστε πανέτοιμοι να παίξουμε. Ναι. Να έχουμε τους τηλεθεατές στον αέρα. Το τρένο θα σφυρίξει δύο φορές. Τσάω, Αθένα. Τσάω και από εμάς. Θέλω να μου πείτε αν είδατε από την αρχή την εκπομπή. Βεβαίως. Από την αρχή την Βεβαίως. Εκπομπή. Περιμένατε σήμερα που είναι Κυριακή και δεν πήγατε πουθενά αλλού για να μείνετε στο σπίτι και να παρακολουθήσετε το τσάο. Μα Κυριακή ήσον τσάο. Ορίστε. Κυριακή ήσον τσάο. Κυριακή ήσον τσάο. Μας δίνετε έτσι πολύ μεγάλη χαρά. Και έφυγε αισιοδοξία για να συνεχίσουμε και να σας προσφέρουμε ψυχαγωγία. Το όνομά σας. Να είστε καλά. Το όνομά σας. Μέρι. Το επίθετό σας. Πομόνι. Πάλι, άλλη μια φορά. Μέρι Πομόνι. Μάλιστα. Το παιχνίδι της... Από πού τηλεφωνείτε. Από Καλλιθέα Αθήνα. Το παιχνίδι της επιλογής το γνωρίζετε από την προηγούμενη. Βεβαίως. Το γνωρίζετε. Ναι. Να ευχηθώ καλή επιτυχία. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ. Έχουμε τους τρεις φακέλους εδώ. Διαλέγετε τώρα έναν από τους τρεις. Το τρία. Ένα, όπως δύο. Το βλέπετε. Όπως το βλέπετε. Αυτό που είναι από εδώ, από μένα. Αυτό. Ακριβώς, ναι. Αυτό. Κρατάει ο Απόστολος τους άλλους δύο φακέλους και εγώ κρατάω αυτόν, δεν τον ανοίγω, τον ανοίξω αφού εσείς απαντήσετε. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι, διαλέγετε τα κορίτσια μας με τη σειρά όπως τα βλέπετε και δίνετε απάντηση ναι ή όχι. Ωραία. Σας ακούω. Ξεκινάμε. Ναι. 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 Όχι. Ναι. 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 Πόσες κοπέλες έχουν μείνει, παρακαλώ. Έχουν μείνει άλλες δύο. Όχι, ναι. Όχι, ναι. Καλή επιτυχία σας εύχομαι. Πολύ. Για να δούμε λοιπόν πόσο τυχεροί θα σταθείτε σε ένα περίεργο και παράξενο παιχνίδι που οι τηλεθεατές καλούνται να δώσουν τις απαντήσεις χωρίς να ξέρουν τις ερωτήσεις. Oh. Όμως αυτό είναι. Αυτά έχει ζωή, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, μουσική ακούμε, μουσική ακούμε πάντα από την ορχήστρα του Κάρολου. Λοιπόν. Και δεν το ξέρεις το παιχνίδι όμως, Απόστολε, και θα μπερδευτείς. Είναι μπέρδεμα πάντα. Η πρώτη ερώτηση. Θέλετε ένα πλυντήριο πιάτων, έχετε πλυντήριο στο σπίτι? Όχι. Όχι, Πόπο, θα σας ήταν απαραίτητο. Έχω απαντήσει ναι, δεν έχω πλυντήριο. Κερδίζετε! Έχετε κερδίσει με την απάντηση που έχετε δώσει ναι, το πλυντήριο. Εάν όμως προτιμούσατε μία φριτέζα, τι απάντηση δεύτερη μας δώσατε? Ξέρετε τι συμβαίνει τώρα. Φριτέζα έχετε στο σπίτι? Όχι. Όχι. Άρα λοιπόν δεν στεναχωριέστε καθόλου. Όχι. Διότι χάνετε το πλυντήριο και κερδίζετε τη φριτέζα. Ωραία. Να ακούσουμε και να δούμε τι απαντήσατε στην τρίτη ερώτηση. Που είναι η εξής. Αν απορρίπτετε ένα φούρνο μικροκυμάτων, υπάρχει στο σπίτι? Όχι. Δεν υπάρχει τίποτα. Είσαστε κατά των ηλεκτρικών έτσι, και ηλεκτρονικών? Όχι, έχω τα άκουσα απαραίτητα. Έχετε, καλά κάνετε. Αυτά τα θεωρείτε περιτά. Δεν τα θεωρώ περιτά, απλά δεν έχω μπορέσει να τα πάρω. Δεν έχετε. Λέτε την αλήθεια και είστε πολύ ειλικρινείς και χαίρομαι γι' αυτό. Απορρίπτετε λοιπόν ένα φούρνο μικροκυμάτων. Η απάντηση που έχετε δώσει είναι όχι. Όχι. Άρα λοιπόν σε αυτή την περίπτωση κερδίζετε. Από βίντεο πώς πάτε, έχετε σπίτι βίντεο? Ναι. Έχετε σπίτι, βίντεο κασέτες βλέπετε? Αρκετές.
Γράφετε το τσάκι και το βλέπετε την επόμενη μέρα. Θα ήθελα εγώ ειδικά τώρα. Ειδικά σήμερα, ναι. Ειδικά σήμερα, ναι. Γιατί, γιατί ειδικά σήμερα. Για μας είναι μια ξεχωριστή μέρα που λαμβάνουμε μέρος. Ωραία. Λοιπόν, η τέταρτη ερώτηση είναι, έχει ως εξής. Χρειάζεστε μία βιντεοκασέτα. Τι μας έχει απαντήσει, κυρία? Ναι. Μας έχετε απαντήσει ναι, άρα κερδίζετε. Αλλάζατε όμως την προηγούμενη απάντηση που έχετε δώσει. Τι έχουμε για τη βιντεοκασέτα πάντα μιλάμε, έτσι. Τι μας έχετε πει, 1, 2, 3, 4, στο 5. Έχετε πει ναι, έτσι δεν είναι? Μ' ακούτε? Ναι, βεβαίως. Χάνετε την βιντεοκασέτα. Δεν σας πειράζει που χάσετε τη βιντεοκασέτα. Για να πάμε να δούμε τι άλλο έχετε κερδίσει. 6 λοιπόν, απορρίπτετε 5 μαξιλάρια. Πόσα άτομα είστε στο σπίτι? 3. 3. Έχετε πολλά μαξιλάρια? Όσο χρειαζόμαστε. Λοιπόν, τι απάντηση μας έχετε δώσει? Η 6, το νούμερο 6, μας έχετε δώσει την απάντηση ναι. Χάνετε σε αυτή την περίπτωση. Και συνεχίζουμε. 7. Μήπως προτιμάτε αντί για τα μαξιλάρια 2 σεντόνια? Τι απάντηση έχει δώσει η κυρία? Όχι. Δεν αλλάζει τίποτα. Ωραία. Και πάμε στην τελευταία ερώτηση. Αν θέλατε να αλλάξετε την απάντηση 1. Η απάντηση 1 που είχε ως εξής. Αν θέλατε ένα πλυντήριο πιάτων και είχατε απαντήσει εσείς ναι και το είχατε κερδίσει. Μάλιστα. Τι απάντηση μας έχετε δώσει? Ναι. Τώρα σε αυτή την περίπτωση ξέρετε τι συμβαίνει. Όχι. Χάνετε το πλυντήριο πιάτων. Δεν πειράζει. Μότο. Έχετε κερδίσει όμως. Μ' ακούτε, βεβαίως. Έχετε κερδίσει ένα φούρνο μικροκυμάτων. Μάλιστα. Και μία φριτέζα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο μπαζάρ, στο μπαζάρ του Μίτσου. Είμαι ο Μίτσος ο παλιατζής. Παλιά γύριζα με το άλογο μου τον Τωρί και τη σούστα της γειτονιές και πουλάγα χαλιά, κελίμια, σερβάν, γυαλιέχτε. Τώρα με τα κανάλια όμως πούλησα το άλογο μου τον Τωρί στο Βρίντεζι για λοκάνικα και παστορμά και πήρα την Τώρα. Τώρα χαίρετε το κοινό! Γεια σας! Πούλησα και τη σούστα και πήρα την Εργέτα. Εργέτα, κάνε μια σούστα! Σήμερα ειδικά για τους τηλεθεατές και τους φίλους του Τσάου Αντένα έχω μια προσφορά, μια ειδική προσφορά, ένα μοναδικό συλλεκτικό κομμάτι, ένα κομμάτι Art Deco του 18ου αιώνα, είναι μια καρέκλα, όχι σε πολύ καλή κατάσταση. Λέγεται ότι κάθισε πάνω ο Μέγας Ναπολέον και έσπασε. Τη μέση του. Ποια μέση του, την καρέκλα. Είναι ένα μοναδικό συλλεκτικό κομμάτι, ένα κομμάτι που δεν θα σας πω πώς ήρθε στα χέρια μου, αλλά θα το ζήλευαν πολύ μεγάλες δημοπρασίες. Εγώ, ο Μίτσος ο παλιατζής, ειδικά για το Τσάου Αντένα και για τους φίλους τηλεθεατές. Προσφέρω αυτό το μοναδικό κομμάτι σε τιμή εκκίνησης εξευτελιστική μόνο 350.000 δραχμές. 350.000 δραχμές. Περιμένω τηλεφώνηματα από τους φίλους τηλεθεατές του Τσάου Αντένα. 350.000. Τηλέφωνο από το Αρτεμίσιο Ευβίας. Από το ιστορικό Αρτεμίσιο που έγινε μεγάλη ναυμαχία. Ακούω Αρτεμίσιο, σε ακούω. Ναι, ρωτάνε αν κάνει διαξήρα του φράχτη τους. Να πας στο διάολο, πες τους. Είναι ένα μοναδικό κομμάτι. Είναι ένα κομμάτι που κάθισε ιστορία και έσπασε. Από το Λεωνίδιο. Ναι, ρωτάνε. Ναι. Τι φταίνε αυτοί που ο Ναπολέοντας ήταν τόσο βαριοκόλλης. Και λέει πως πρέπει να πληρώσουν και από πάνω και να πάρουν σπασμένα ξύλα. Μα το Θεό θα το κάψω, θα το κάψω. Αποσύρω το κομμάτι, το συλλεκτικό κομμάτι το αποσύρω. Οι Έλληνες δεν είναι ικανοί να... Τηλέφωνο κύριε Μίτσο. Ναι. Προσφορά για καρέκλα 1 εκατομμύριο. 1 εκατομμύριο. Επιτέλους και ένας φίλος τηλεθεατής. Θαυμαστής του Τσάου Αντένα, ο οποίος προσφέρει 1 εκατομμύριο για αυτό το μοναδικό κομμάτι, αυτό το μοναδικό κομμάτι Art Deco που κάθισε ο Μέγας Ναπολέον και έσπασε. Πώς λέγεται ο κύριος? Ναι, πώς λέγεστε? Πώς λέγεται? Ναι. Ναπολέον Κόστογλου. Κόστογλου, ναι. Ναι. Και λέει είναι μακρινός συγγενής του στρατάρχου από Κορσική. Είναι μια αποκλειστικότητα αυτή τη στιγμή. Μια αποκλειστικότητα του Τσάου Αντένα.
ένας μακρινός απόμονος του μεγάλου Ναπολέοντα, ένας μακρινός θέλει να αγοράσει. Μίτσο, ναι. Ανεβάζει την προσφορά στα 2 εκατομμύρια. Να του το δώσουμε τώρα. Και απόμονος του μεγάλου Ναπολέοντα, αλλά ούνα, αλλά ντουα. 2 εκατομμύρια, κύριε Μίτσο. Και λέει να προλάβετε ή θα ανεβάσει ακόμα την προσφορά. Να προλάβω, το περιμένουμε εκεί. Αν το ανεβάσει, εντάξει, περιμένουμε. Είναι μοναδικό. Ελιέτα, δείξτε το. Είναι μοναδικό κομμάτι, 18 αιώνα. Κύριε Μίτσο, ο κύριος Ναπολέον Κόστογλου λέει πως αρκετά τον πρίξατε. Τον πείσατε! Ανεβάζει την προσφορά στα 5 εκατομμύρια! 5 εκατομμύρια! Κύριε Κόστογλου, κύριε Κόστογλου, χαίρομαι πολύ, χαίρομαι πολύ που σας έπριξα, που σας έπεισα. Σας δίνουμε το μοναδικό αυτό συλλεκτικό κομμάτι, αλλά ούνα, αλλά ντουα, αλλά τρία. 5 εκατομμύρια! 5 εκατομμύρια! Ελιάτα, δείξω. Είναι μοναδικό κομμάτι, 5 εκατομμύρια για τον κύριο Κόστογλου, που είναι απόγονος του μεγάλου Ναπολέοντα. Πού να περάσουμε να δώσουμε την καρέκλα, να πάρουμε και τα λεφτά. Ναι, μάλιστα. Ναι. Δαφνή, δρομοκαΐτιο, ψυχιατρίο. Στο υπόσχομαι. Μην τολμήσει να ξαναπατήσει το τσάο μου. Ελληνικά μιλάει. Ελληνικά. Ναι. Θα την ρωτήσουμε. Ξέρει. Βλάχικα μιλάει. Στεφανέ. Δεν το ξανακάνει αυτό, Στέφανε, και με τρομάξει. Απόστολο. Απόστολε. Σε παρακαλώ. Yes. Είναι βραδινό σοου. Δώσε μου να φωνάξω το πιατά, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, ο άνθρωπο. Πιατά τώρα εδώ. Ναι, πήγε να αλλάξει μισό λεπτό, παιδάκι μου. Πώ θα το κάνω. Άγια από το μαγκαράνα από το καμάρι είναι έξω εμένα. Μα τι λε, Απόστολε τώρα. Παρακαλώ πάρα πολύ να υποδεχτούμε όλοι μαζί τον Δημήτρη Πιατά. Μέσα σε δευτερόλεπτα να αλλάξει ο Θεός και η ψυχή σου. Καταρχάς, όχι μόνο άλλαξα, αλλά ψάχνω αυτό το παπούτσι για να το πουλήσω στη Δημοπρασία. Γι' αυτό το πήρε το παπούτσι. Βέβαια. Άνθρωπο να τρέχει να σκοτώνει και μου λένε έξω, γλέτσο, έξω. Γιατί λέω, αλλά αλλάξει. Κοίτα, θέλω το παπούτσι, ε. Μπορώ να το πάρω. Παπούτσι μου, κατάλαβα. Πόσο δίνεται για το παπούτσι τη κυρία Ρούλα. Καλά, Δημοπρασία θα πόσο δίνεται. Μια τιμή, πόσο. 5 εκατομμύρια. 500 γραμμέ. Δημήτρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ και εσύ μαζί με τον Απόστολο είσαι, δηλαδή. Λοιπόν, ένα χιλιάρικο, εντάξει. Καλά είναι, φέρνω το χιλιάρικο. Φέρνω το χιλιάρικο. Ένα χιλιάρικο για παπούτσι τώρα. Γιατί, δεν είναι, αλλά θα πάρουμε έτσι ένα δεύτερο παπούτσι. Ο Μανουσάκης άφησε το ηθόν και ήρθε σε εσάς. Δεν το ξέρεις αυτό. Τι έκανε. Ο Μανούσο Μανουσάκης, ο γνωστός σκηνοθέτης του τμήματος ηθόν, σταμάτησε πια. Είναι μια αποκλειστικότητα που τη δίνουμε τώρα. Όχι, ναι. Δεν μπορώ να παίξω χωρίς το Μανουσάκη. Δεν υπάρχει περίπτωση. Το πήραμε μαζί μας στο θέατρο Ακάδημος για να ανεβάσουμε μια κωμωδία, μια αστυνομική όμως κωμωδία. Ένα έργο του Δημήτρη Ψαθά, μια καταπληκτική κωμωδία που την έχει γράψει το 1955. Λέγεται Ένας Βλάκας και Μισός. Ο Βλάκας ποιος είναι? Χαίρομαι πολύ. Δημήτρη, το Βλάκα ποιος τον υποδέχεται? Ρωτάω. Λογικό ερώτημα. Ποιος? Μετά από αυτό νομίζω ότι πρέπει να πάω να απολυθώ. Νομίζω ότι πρέπει να κάνεις μια δεύτερη δημοπρασία. Και ένα δεύτερο quiz ακόμα. Λες. Ναι. Και πότε αρχίζετε? Έχουμε καιρό, θα το παρουσιάσουμε. Μετά τις εκλογές. Τέλειο Οκτωβρίου. Όλα συμβαίνουν μετά τις εκλογές. Όλα μετά. Πριν τις εκλογές όμως, και συγκεκριμένα τώρα, αυτή τη στιγμή θα παίξεις. Τι συμβαίνει? Τι. Τώρα γίνεται το τσάμον τένα. Α, δεν το έχεις καταλάβει. Πριν τις εκλογές όμως. Δεν το έχεις καταλάβει. Ούτε και εγώ το είχα καταλάβει. Μετά τις εκλογές να δούμε. Τώρα γίνεται και κάτι άλλο στο τσάμον τένα. Τι γίνεται? Το παιχνίδι.
Ναι. Με τα κορίτσια. Ναι. Που φοράνε μαγιό. Oh. Και θα παίξεις εσύ μαζί τους. Να χρηθώ. Για να κερδίσουν οι τηλεθεατές. Αν θέλεις, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δεν έχω φέρει, μαγιό, γι' αυτό. Δεν πειράζει. Μου είπανε φέρετε τα καλά σου και ήρθα. Έχουν τα κορίτσια, μην ανησυχείς καθόλου. Έλα. Παρακαλώ πάρα πολύ να έρθουν οι κυρίες να παίξουμε το παιχνίδι και τηλεφωνήματα στον αέρα. Για να δούμε τα νούμερα για να μπορούν να παίξουν οι τηλεθεατές. Τα τηλέφωνα του Τσάου 21-10-4-4-4 και εμείς θα δίνουμε και τα αποτελέσματα από τους ποδοσφαιρικούς αγώνες βέβαια και θα έχουμε και ένα παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή μόνο οι τηλεθεατές μπορούν να παίξουν. Εγώ που είμαι ζωντανά δεν μπορώ να παίξω. Και εσύ βεβαίως. Η τρίτη κοπέλα μας, η Κατερίνα. Προσέχετε τα νούμερα για να μπορείτε να διαλέξετε. Βαγγέλη! Και πάμε στην Νίνα. Έλα, Νίνα. Κάνε και εσύ έτσι. Το έχουν βρει κόλπο αυτοί και παίζουν και κάμερα μέν στο τσάο. Δεν το έχεις δει. Καλό είναι. Ωραία. Λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι μας. Πέρσι είχες έρθει στο τσάο, γνωρίζεις τους κανονισμούς των παιχνιδιών. Δεν έχω έρθει ποτέ στο τσάο. Δεν ήρθες. Ποτέ. Με έχεις μπερδέψει άλλη εκπομπή. Σε άλλη εκπομπή, δεν βαριάς, Δημήτρη μου, όλα σε ύπνο. Σε ευχαριστούμε που είσαι σήμερα μαζί μας. Οι τηλεθεατές μπορούν να παίξουν, να διαλέξουν κορίτσια και μετά νούμερα. Είμαστε έτοιμοι. Αέρες στον αέρα. Τι είπα, τηλεφωνήματα στον αέρα. Παρακαλώ, για να παίξουμε. Να σου πω, είναι καινούριο τηλέφωνο αυτό και ο είναι τελώς. Καλησπέρα σας. Τσάω και από εμάς. Κάτι... Από Ρόδο. Έχουμε ζέστη. Μάλλον καλοκαιρινή είναι, η μέρα παράξενο πολύ. Τι γίνεται, ο τουρισμός έφυγε ή υπάρχει ακόμα? Έχει ακόμα λίγο. Έχει. Υπάρχει λίγο. Μέχρι... Σουηδέζες υπάρχουν? Ρωτήσεις την κυρία. Υπάρχουν Σουηδέζες? Ναι κύριε Πιατά. Έρχομαι. Διαλέξτε μία κυρία. Σαν τις ρωτήσεις. Την Κατερίνα. Κατερίνα, έλα μπροστά μας. Το ξέρετε το παιχνίδι, έτσι δεν είναι ανάγκη το διευκρινίσω. Έναν αριθμό. Να διαλέξουμε... Το 3. Το 3. Το 3, Δημήτρη. Το 3. Αυτό. Μπορώ να το βγάλω. Πώς το βγάζω? Όπως θες. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Πώς δεν ξέρει. Ξέρει, αλλά... Έχουμε ερωτηματικό. Ερωτηματικό. Πρέπει να ρωτήσουμε κάτι τη φίλη μας και αν μας δώσει σωστή απάντηση, θα κερδίσει ένα δώρο. Ωραία. Μπορείτε να μας πείτε, αυτοσχεδιάζουμε τώρα, δεν έχουμε τις ερωτήσεις. Μπορείτε να μας πείτε σε ποιο θέατρο θα παίξει φέτος ο Δημήτρης Πιατάς, ακούσατε? Ορίστε. Ορίστε. Να σας ρωτήσω, κάτι άλλο. Ναι, ρωτήστε. Ξέρετε πόσα παιδιά έχει ο Δημήτρης Πιατάς? Έχει δύο κορίτσια. Κερδίσατε! Αν σκεφτείτε, ότι αυτή τη στιγμή η Άννα και η Ιωάννα με βλέπουν, και θα χαίρονται πάρα πολύ που εσείς τη Ρόδο τις ξέρετε. Πραγματικά με συγκινείτε και σας ευχαριστώ πολύ. Σας αγαπώ πολύ. Blue and I like
Καλησπέρα σας. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας. Εσείς από Αθήνα. Από Αθήνα, ναι. Από Αθήνα. Να δώσουμε και μια προτεραιότητα στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά εμείς σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Δεν ακούμε. Μισό λεπτό γιατί έβλεπα εσάς. Εντάξει τώρα. Ναι, ναι, ναι. Σας ακούω. Πέντε οριζόντια Α, μία από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, όπου μας βλέπουν κιόλας τώρα. Αϊντάχο. Μπράβο, σωστά. 30.000. Ξέρεις ποιο είναι το... Πάμε για 60.000, ορίστε. Το σλόγγαν στην Αμερική τώρα. Όχι. Τσαορούλα. Τσαορούλα λένε, μπράβο. Καλό είναι αυτό. Πάμε, ακούσατε τι λέει ο Απόστολος. Έχει δίκιο. Σας ευχαριστούμε πολύ και καλή επιτυχία για 60.000. Ευχαριστώ πολύ. Πάλι οριζοντίος, καθέτος, τι θέλει. Τι είπατε? Το 5 καθέτα Β. 5 καθέτος Β. Βρετανός θεωρητικός κομπιούτερ. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, Βρετανός θεωρητικός κομπιούτερ. Να σας δώσω και τις χρονολογίες. 1945-1980. Μάρ. Μπράβο σας! 60.000. Δύσκολο. Ξέρουν όμως. Να σας πω, μη μου πείτε ότι ήταν εύκολο. Ωραία. Σας βοηθάει κάποιος? Ναι, είναι ο άντρας μου εδώ, είναι ο αδελφός. Να μου κάνετε μια χάρη το όνομά σας. Ευαγγελία. Ευαγγελία μου κάνεις μια χάρη, γλυκιά μου. Χαμηλώνεις λίγο τον ήχο της τηλεόρασης γιατί περνάει μέσα και κάνει διάφορα έτσι. Έκο. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, έχουμε πόσα χρήματα για την κυρία? 60.000. Πάμε για 90. Πάμε, ναι. Πάμε. Πάμε. Καλή επιτυχία. Φύγαμε για 90. Ακούμε. Το 6 καθέτα Β. Εσύ. 6 καθέτος Β. Ένα από τα μέρη του είναι ο καρπός. Πάλι. Αυτό πρέπει να είναι το χέρι. Μπράβο, 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 μπράβο. Χιλιάδες και πάμε για 120.000. Ναι. Αν θέλεις λίγο πιο εδώ, αγάπη μου, για να βλέπουν τους αριθμούς και να παίζουν, εντάξει. Σας ακούμε. Να δω λίγο το πίνακα, γιατί... Ο πίνακας είναι μπροστά σας. 8 οριζόντια Α. Ο Απόστολος. 8 οριζόντια Α, κατεργασμένο δέρμα μοσχαριού. Σε έκανε, λέει... Τελατίνη. Τελατίνη. Μπράβο σας. Συγχαρητήρια, μπράβο. Είστε πολύ δυνατή παίκτρια. 120.000 εσάς, είστε στη γραμμή μας. Ναι, ναι, ναι. Και στο σύζυγό σας που υπήρξε πολύ καλός βοηθός. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να του πάρετε ένα δώρο, γιατί θα μου το πει αν δεν του πάρετε. Εντάξει. Ναι, ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Ναι. Βγάζουμε άλλη μία γραμμή στον αέρα και συνεχίζουμε μετά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Καλησπέρα. Τσάω, Τζένα. Τσάω και από εμάς. Εσάς σας βοηθάει κάποιος ή μόνοι σας, αυτόφωτοι? Ορίστε. Ο άντρας. Ο άντρας σας και εσάς. Πάντα σας βοηθάει? Ναι. Στις δουλειές του σπιτιού? Όχι. Όχι στις δουλειές του σπιτιού. Όχι. Πού σας βοηθάει συνήθως, μόνο στα παιχνίδια? Ναι. Ναι. Για να δούμε πόσο καλός βοηθός είναι. Βλέπουμε το σταυρόλεξο και αρχίζουμε. Το 7 καθέτος Α. 7 καθέτος Α. Καταφύγιο κακοποιών. Υπάρχει ένα μωράκι. Άντρο. Ναι, μπράβο σας. Μπράβο σας. Άντρο, 30.000. Μη μου πει ότι σας βοηθάει το παιδί σας. Όχι, είναι από το είναι 3 χρονών. Να το χαίρεστε. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε για 60.000. Ναι, ναι. Πάμε λοιπόν, βλέπουμε το σταυρόλεξο. Και... Λοιπόν. Το 3 οριζόντια Β. Το 3 οριζόντια Β, Ρώσος καλλιτέχνης, δημιουργός των ρωσικών μπαλέτων. Ρώσος καλλιτέχνης, είναι ο δημιουργός των ρωσικών μπαλέτων. Χορευτής, ε. Μάλλον χορευτής και χορογράφος. Ναι, δηλαδή είναι πιο γνωστός ως και χορογράφος, αλλά ως χορευτής. Από τους μεγαλύτερους χορευτές του κόσμου. Σας βοηθάμε. Για πείτε μας δύο ονόματα.
Έζησε το 1872 έως το 1929. Μπράβο, η ιστορία του χορού δηλαδή είναι όλη δική του. Αυτό το ξέρω εγώ, δεν το γράφει μέσα. Ψέμα. Μπορείτε. Το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Δυστυχώς. Δεν το ξέρετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Γεια σας. Θέλει χορευτικό ο Απόστολος. Δεν μου λες. Απόστολε, δεν έχουμε προετοιμαστεί. Αυτά ποιος τα δίνει και τα φορά σου, Κασπυρίς. Όχι. Ποιος. Ηλιάνα Καμπά. Ωραίο. Α, εντάξει τότε. Λοιπόν, δεν μου λες κάτι να παίξουμε και τρίτο. Να παίξουμε. Πάμε με ένα τηλέφωνο στον αέρα. Ένα τηλέφωνο ο Κασπύρης είναι ο Κασπύρης, για να μην λέμε, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έχει την αισθητική. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, καλησπέρα σας. Γεια σας. Εσείς από πού μας τηλεφωνείτε? Από Αθήνα κι εσείς. Θα λοιπόν παίξετε μαζί μας το γνωστό αυτό παιχνίδι που πριν από 2-3 λεπτά αρχίσαμε. Παρακολουθήσαμε πλάνα από τον τελικό του κυπέλου κυπελούχων ΠΑΟΚ Ρεάλ στο μπάσκετ και θέλουμε να μας πείτε πότε έγινε αυτό το παιχνίδι, ποια χρονιά. Ποια να, το, χρονιά να τα δούμε τα πλάνα, τα βλέπουμε. Τα βλέπουμε τα πλάνα, ναι, τα βλέπουμε. Δεν παρακολουθήσαμε, παρακολουθούμε λοιπόν πλάνα. Είναι από τον τελικό του κυπέλου κυπελούχων και παίζει, έπαιζε μάλλον ο ΠΑΟΚ με τη Ρεάλ. Δεν σας άκουσα. 91. Δεν είναι 91, είναι... Για προσπαθήστε είναι... λίγο. Λίγο ακόμη. 92. Μπράβο σας. Ορίστε. Ρουλά. Ορίστε. Εσύ σκουπίζεις καλά. Πάρα πολύ καλά σκουπίζω. Δεν το βλέπω καλά το πλατό σκουπισμένο. Το σκούπισα πριν από λίγο. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, πατήσαμε. Για να δούμε. Είναι λογικό να έχει ορωθεί. Έρχεται μια κοπέλα, κάτι φέρνει. Έλα, 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 έλα. Μισό λεπτό να αποκαλύψουμε ποιος είναι ο μυστηριώδης καλεσμένος μας. Είναι τα αποτελέσματα. Και τι τα λες, κουκλίτσα μου, εσύ. Πες τα. Είναι τα αποτελέσματα των... Από πόσα τηλεφωνήματα, χιλιάδες εδώ βλέπετε τι γίνεται. Τόσοι ήταν οι τηλεθεατές μας. Έχουμε διαλέξει τις σωστές απαντήσεις. Ποιος είναι λοιπόν ο άγνωστος καλλιτέχνης, θα το πούμε τώρα, Γιώργο. Να το πούμε. Είναι ο πολύ καλός, σπουδαίο... Όχι. Να το δούμε στο βίντεο. Χάσατε. Δεν είμαι ο Κώστας Σεβουτσάς, είμαι ο Θήμιος ο Καρακατσάνης. Μεταφιέστηκα σε βουτσά, μακιγιαλίστηκα σε βουτσά, βγάλω τη μάσκα τώρα. Περιμένετε. Ρούλα, μην δώσει δώρα σε κανέναν από αυτούς που είμαι ότι είμαι ο Κώστας Σεβουτσάς. Ό,τι δώρα ήταν να τους δώσει, θα τα δώσει σε μένα. Έτσι. Γεια σου, Ρουλάκη. Είμαι πολύ ευτυχής που είμαι πάλι μαζί σου. Είναι χαρά μου κάθε φορά που βρισκόμαστε δίπλα-δίπλα. Είμαι πάντα στη διάθεσή σου, Ρουλάκη μου. Πάντα στη διάθεσή σου. Ο Θήμιος Καρακατσάνης είναι πάντα στη διάθεσή σου. Τσαο, αντένα, τσαο, αντένα. Για το πιστόν της υπογραφής, Κώστας Βουτσάς. Μεγάλη μου τιμή και μεγάλη μου χαρά που ο Κώστας Βουτσάς μίλησε έτσι για μένα. Το θεωρώ μεγάλη μου τιμή. Ο πιο καλός φίλος δικός μου, αλλά και του Αντένα. Είσαι σπουδαίος ηθοποιός και άνθρωπος, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σου αξίζουν πολλά. Κυρίες και κύριοι, αγαπητά η πανέμορφη, η διάσημη, η ξανθιά, η καταπληκτική ξανθιά ερμηνεύτρια, η οποία ήρθε με το προσωπικό της αεροπλάνο στην Ελλάδα μόνο για το Τσάο Αντένα και για όλους εσάς. Ποια λοιπόν? Η σεξι Kim Wilde! Yeah.
ευχαριστούμε πάρα πολύ που μείνατε και σήμερα κοντά μας. Ελπίζουμε να περάσατε 3 ώρες ευχάριστα. Από την Kim Wilde, από μένα και από όλους εμάς, τσάω Αντένα!